Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση τη υγεία του 69χρονου κτηνοτρόφου, που έπεσε θύμα δολοφονική επίθεση το πρωί τη Παρασκευή στο Βιλανδρέδο Ρεθύμνου. Ο άντρα μεταφέρθηκε σπευσμένα στο παγνίο που υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στη μυριαία αρτηρία και νοσηλεύεται στη μονάδα εντατική θεραπεία. Φέρει τραύματα πυροβολισμών στα άκρα, ενώ μια σφαίρα που σφινώθηκε στη σπονδυλική του στήλη θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του. Ανατριχιαστικέ οι λεπτομέρειε του βασανισμού του, καθώ πέραν των πυροβολισμών οι δράστε φαίνεται πω του έκοψαν σε κομμάτια τη γλώσσα για να μην φωνάξει, πιθανότατα με κτηνοτροφικό ψαλίδι. Το πράγμα που θέλα να αντιμετωπίσουν ήταν ότι... Είχε χάσει πάρα πολύ αίμα και θέλω να είναι αυτό να ισορροπήσει. Η κατάσταση του είναι κρίσιμη. Έχει βρεθεί τα δύο του πόδια και το ένα του χέρι από πυροβολισμό. Αλλά ενδεχομένω να έχει και άλλα χτυπήματα τα οποία θα δείξουν εξετάσει. Δυστυχώ στην Κρήτη τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια τέτοια κουλτούρα βία, κυρίω σε ορεινέ περιοχέ και μεταξύ συνήθω νέων ανθρώπων όπου μη έχοντα άλλο τρόπο να εκφραστούν, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μη έχοντα άλλο τρόπο να παρέμβουν στα κοινωνικά δρόμενα είναι μια ακραία, ακραία συμπεριφορά βία. Την ίδια στιγμή, σε ακατάπαυστο ανθρωποκυνηγητό έχουν επιδοθεί αστυνομικέ αρχέ για τον εντοπισμό των δραστών. Ενώ έχουν λάβει χώρα πολλέ προσαγωγέ και επιχειρήσει σε οικίε υπόπτων. Και σύμφωνα με πληροφορίε, φαίνεται να αναζητείται μέλο τη οικογένεια του 40χρονου που συνελήφθη στα μέσα Αυγούστου, κατηγορούμενο ω ηθικό αυτούργο τη επίθεση στον 26χρονο γιο του κτηνοτρόφου με καυστικό υγρό, την ώρα που πήγαινε στην εργασία του. Με του τρει δράστε εκείνη τη υπόθεση να είναι κρατούμενοι μέχρι και σήμερα. Πρέπει να τελειώνουμε με αυτά. Και σας το λέω με απόλυτη ευθύτητα, ειλικρίνεια και σας το λέω ταυτόχρονα μεγάλη αποφασιστικότητα. Και δεν πρόκειται να αφήσουμε κανένα να ασχημονεί σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Δείχνει μίσος και έντονο πάθος μίσους, ε, το οποίο μπορεί να προέρχεται ε, από διαστρεβλωμένο αίσθημα αδικίας ενδεχομένω ή που συνήθως αυτό το διαστρεβλωμένο αίσθημα αδικίας εδράζεται πάνω σε συμπεριφορές που έχουν συμβεί μεταξύ του δράστη του θύματο στο παρελθόν. Οι διαμάχε με φωντοκτηματικέ διαφορέ μεταξύ των δύο οικογενειών κρατάνε χρόνια. Ενώ κέριο ρόλο στη διελεύκανση του θρίλερ θα παίξουν οι καταθέσει των συγγενών του θύματο και το υλικό από τι κάμερε που είχε τοποθετήσει ο 69χρονο στο πυμνιοστάσιο, Στάσιο, όπου εμφανίζονται στη γέροι δράστε χωρί μάλιστα να φορούν κουκούλε. Οι μπράβοι, οι κακοποιοί και οι εγκληματίε δεν έχουν θέση ούτε εδώ στο νησί, ούτε στην Ελλάδα. Είναι πολύ θλιβερό να πρέπει να συζητάμε ακόμα, εν ναι, 2024, για ομερτά και για ε, οργανωμένη βία που στηρίζεται σε διαφορές οικογενειών ή σε εκτιματικές διαφορές, όπως περιγράφαν τα μυθιστορήματα του προηγούμενου και προ-προηγούμενου αιώνα. Δεν είναι αυτή η Κρήτη. Για την Κρήτη είμαστε υπερήφανοι ελάχιστοι όμω που αμαυρώνουν όλη αυτή την εικόνα τη Κρήτη είναι εκ μέρου τη περιφέρεια κατά δικαστέα όλα αυτά τα γεγονότα. Είναι έξω από κάθε αρχή και αξία που έχει αυτό το νησί σε ό,τι αφορά ακόμα, ακόμα και την επίλυση κάποιων διαφορών. Αδυνατή ο ανθρώπινο νου να συλλάβει την αρρωστημένη πράξη και το βάρβαρο βασανισμό του κτηνοτρόφου, με την τοπική κοινωνία να βρίσκεται μουδιασμένη στον απόϊχο τη φρικιαστική ιστορία. Θα απασχολήσει λίγο αυτού του είδου η μαγκιά, η οποία είναι ατομική και μια φορά ομαδική. Δηλαδή να δίνουμε. Υπάρχει στη χώρα μα και στην Κρήτη μια κρίση θεσμών και αρχών. Πρέπει να το πούμε αυτό. Αυτό δεν χρειάζεται σχολιασμό. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Έχει ξεφύγει η κατάσταση στον... στην νεολαία. Έχει ξεφύγει, δεν το βλέπουμε. Μάλλον από τους γονείς επηρεάζονται πολύ από την οικογένεια και δυστυχώς μάλλον στα χωριά η νεολαία ακολουθεί τα χνάρια των γονιών τους. Τι να πω, λυπάμαι πολύ. Πρέπει το κράτος λοιπόν να δει σοβαρά το ποιου πρέπει να τιμωρήσει παραδειγματικά ούτως ώστε να ασχίσουν ο κόσμος και να μην φοβάται και να ξέρει ότι θα υπάρχουν συνέπειες για αυτά που κάνει. Η Κρήτη δεν ήταν έτσι. Έχουμε μπερδέψει τη Λεβεντιά για την παράδοση, με την καπετανιά και την παράβαση. Η απάνθρωπη επίθεση σημειώθηκε το πρωί τη Παρασκευή, όταν ο 69χρονο πήγε στο πυμνιοστάσιο στάσιο του στο Βιλανδρέδο, εκεί όπου του είχαν στήσει καρτέρι θανάτου οι δράστε, πυροβολώντα τον 6-7 φορέ και προβαίνοντα σε μια διανόητα βάρβαρη κίνηση. Του τεμάχισαν τη γλώσσα για να μην φωνάξει, όπω ο ίδιο πρόλαβε να πει στο γιο του, τον οποίο και βρήκε το κουράγιο να ενημερώσει, ενώ υπέφερε μέσα σε μια λίμνη αίματο.